Δεκάδες μετανάστες που μπήκαν ελαφρέα στη χώρα μας τις τελευταίες μέρες πατούν για πρώτη φορά το πόδι τους στην Αθήνα. Οι λαθρομετανάστες δηλαδή, που έφτασαν μόνο σε μια μέρα με ένα τρένο από τον Εύρο, είναι πολλαπλάσιοι από τους 30 όλους και όλους οι οποίοι οδηγήθηκαν στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας σήμερα. Όλοι αυτοί είναι νεοφερμένοι, έχουν μόλις φτάσει στην Αθήνα με το τρένο. Ομόνοια. Η κάμερα του Α καταγράφει στις 6 το πρωί στο σταθμό Λαρίσης τις μεγάλες ομάδες μεταναστών που εξακολουθούν καθημερινά να φτάνουν στην Αθήνα. Την ώρα που δεκάδες άντρες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το Αφγανιστάν κατεβαίνουν από τα βαγόνια για να εγκατασταθούν στην πρωτεύουσα. Η εικόνα στην αποβάθρα είναι χαρακτηριστική. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες που κατέβηκαν από το τρένο είναι μετανάστες που έχουν μόλις φτάσει στην Αθήνα. Δεν έχουν αποσκευές παρά μόνο μια τσάντα στα χέρια τους. Είναι οι νεοφερμένοι. Οι άντρες που βλέπετε κατά δεκάδες να διασκορπίζονται στο σταθμό Λαρίσης πέρασαν λαθρέα τα σύνορα το τελευταίο 15ήμερο. Έχουν συλληφθεί και κρατηθεί για λίγες μέρες σε μεθοριακά αστυνομικά τμήματα. Στη συνέχεια, αφού φωτογραφηθούν και δώσουν τα στοιχεία τους, με αυτό το λευκό χαρτί αφήνονται ελεύθεροι και παίρνουν διορία 30 ημερών για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για το ταξίδι με το τρένο στην Αθήνα, όπου οι ομάδες των εξαθλειωμένων μεταναστών χάνονται στα στενά του κέντρου. Γιατί τους διώχνετε? Για να μην μείνουν εδώ πέρα. Πόσοι κατέβηκαν? Καμιά φουτάρα και 100. Καινούργιε. 120. Ο μήνας θα περάσει. Ελάχιστοι θα πάρουν άσυλο. Οι υπόλοιποι θα παραμείνουν εδώ ως λαθρομετανάστες, αφού κανείς δεν ξέρει πού θα τους βρει για να τους στείλει πίσω στην πατρίδα τους. Λέγεται Αλή, είναι από τον Μπαγκλαντές. Το Σάββατο αφέθηκε ελεύθερος με αυτό το προσωρινό υπηρεσιακό σημείωμα, στο οποίο έχει δηλωθεί ότι θα διαμένει προσωρινά στην παρακάτω διεύθυνση. Διάφορα ξενοδοχεία της Αττικής. Ενώ απαγορεύεται να πάει στους νομούς Αχαΐας και Θεσπρωτείας για να μην περάσει σε άλλη χώρα στο εξωτερικό. Ποιος θα έρθει. Πού? Εδώ με το τρένο. Ναι, για τις φίλε μου. Φίλος ναι, σου, ναι, περιμένω. Ο φίλος σου πότε ήρθε? Τώρα. Τώρα, ναι. Καινούριος. Ναι, καινούριος. Παράλληλα με την αποβίβαση των νεοφερμένων στην αποβάθρα, τρέχοντας εμφανίζονται άλλοι μετανάστες για να τους υποδεχθούν. Η κάμερα του Α τους κατέγραψε από τις 4 το πρωί να περιμένουν το τρένο, ακροβολισμένοι γύρω από το σταθμό. Όλοι δηλώνουν ότι περιμένουν έναν αδερφό τους ή κάποιο φίλο τους. Ξέρουν καλά το πείμα, φίλε. Όλοι οι αδέρφια και ξαδέρφια είναι, όλοι. Όλοι συγκινήδες. Και τι είναι στην πραγματικότητα? Τι είναι, τους δίνουν σπίτι, δουλειά και τους τα παίρνουν αδρά. Έξω από το σταθμό στείνεται η μάχη της προώθησης των νεοφερμένων σε σπίτια. Οι εργαζόμενοι γύρω από το σταθμό λένε ότι την παραλαβή κάνουν καθημερινά οι ίδιοι, καλοντημένοι συνήθως αλλοδαποί. Τους αποκαλούν μεσάζοντες, αφού ζητούν ενίκιο 5 ευρώ το άτομο τη μέρα. Οι ίδιοι δηλώνουν ότι θέλουν απλά να βοηθήσουν. Ο κύριος με το σκύλο είναι αυτός που έχει έρθει από τις 4 το πρωί και τους περίμενε εδώ. Όπως βλέπετε, δεν πρόκειται για έναν συγγενή του. Μιλάει σε μια ομάδα και τους κατευθύνει. Πού πάνε όλοι αυτοί, πού πάνε? Δεν ξέρω. Εγώ γυρνάς εδώ, αυτό πάρει λίγο. Εγώ δεν ξέρω. Όσοι κατέβηκαν από το τρένο δεν έχουν έρθει τυχαία εδώ. Είναι όλα κανονισμένα. Οι επιτίδιοι έχουν περιγράψει την Ελλάδα ως παράδεισο σε αυτούς τους εξαθλειωμένους μετανάστες. Και τους έχουν δώσει και το τηλέφωνό τους για να τους βοηθήσουν, υποτίθεται, έναντι αμοιβής μόλις φτάσουν. Αυτά είναι τα τηλέφωνα που έχει όποιος έρχεται, όποιος φτάνει για πρώτη φορά στην Αθήνα. Είναι, υποτίθεται, από φίλους του, οι οποίοι θα αναλάβουν με το αζημίωτο να τον φιλοξενήσουν. Πότε ήρθαν Ελλάδα, πότε ήρθανε? Δεν ξέρω, εγώ έκανα τώρα βολτά. Α, βγήκατε βόλτα και τους βρήκατε. Με την κάμερα ακολουθώ έναν νεοφερμένο από τον Μπαγκλαντές. Τον καθοδηγεί ένας συμπατριώτης του. Από το σταθμό Λαρίσης, μέσω Αχαρνών, στην πλατεία Βικτωρίας. Μπαίνουν τελικά σε ένα μικρό διαμέρισμα, στον έκτο όροφο πολυκατοικία στα Πατήσια. Πότε πέρασε τα σύνορα? Αυτό. Και μετά από ένα μήνα που θα λήξει η διορία για το άσυλο, θα είναι ένας ακόμη λαθρομετανάστης που κινδυνεύει μόνο από κάποια τυχαία σύλληψη. Γιατί και να τον αναζητήσουν οι αρχές, πού να τον βρουν? Η διεύθυνσή του, όπως περιγράφεται στο έγγραφο, είναι διάφορα.